Καλώς ορίσατε σε μια ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε το πρόγραμμα της Alpha PowerSoft, το οποίο κάνει λήψη καταγραφή βίντεο. Είναι ένα αρκετά εύκολο και εύχριστο πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορούμε να κατεβάσουμε βίντεο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες hosting βίντεο στον πλανήτη και φυσικά να κάνουμε μετά ένα convert στην ανάλογη μορφή που θέλουμε για να το χρησιμοποιήσουμε όπως μας αρέσει εμάς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Ερχόμαστε να κατεβάσουμε ένα βίντεο. Πάμε να κατεβάσουμε αυτό. Πατάμε επικόλληση URL. Μας λέει εδώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα λογαριασμό για να συνεχίσουμε να αξιολογήσετε την δοκιμαστική έκδοση. Μπλα 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 μπλα. Και ξεκινάει η διαδικασία. Εδώ βλέπουμε την πρόοδο, το όνομα του αρχείου, την ταχύτητα του download, από ποιο site κατεβάζουμε το βίντεο. Μόλις ολοκληρωθεί έρχεται στην κατηγορία ολοκληρώθηκε και αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποιο, με δεξί κλικ πατάμε αφαίρεση ή εκαθάριση και διαγράφεται οριστικός. Στον εντοπισμό μπορούμε να κάνουμε αυτόματα surfing στο ίντερνετ από οποιοδήποτε site θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε άμεσα, βλέπετε, αμέσως YouTube, Vimeo, TED, Vevo, Dailymotion ή να προσθέσουμε κάποιο άλλο, λήψη το βίντεο που θέλουμε ώστε να μην ανοίγουμε παράθυρα και μπαίνουμε από μία από άλλο περιηγητή για να μπορούμε να κατεβάσουμε βίντεο και κάνουμε copy-paste, να από εδώ το κάνουμε κατευθείαν. Στη βιβλιοθήκη βάζουμε όλα τα βίντεο τα οποία έχουμε κατεβάσει από πρόσφατα δημοφιλή κτλ. Όπως επίσης από την αναζήτηση μπορούμε να βρούμε αυτό που θέλουμε. Όπως βλέπουμε κάνει focus στα ελληνικά, όπως και σε ξένα βίντεο του YouTube, τα οποία είναι αρκετά γνωστά. Ολοκληρώθηκε το download. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και στο άνοιγμα φακέλου θα βρούμε το βίντεο το οποίο έχουμε κατεβάσει. Στο convert μπορούμε να πάρουμε το αρχείο το οποίο κατεβάσαμε και αφού το κάνουμε προσθήκη εδώ, το σύρουμε δηλαδή ουσιαστικά το αρχείο, πάμε να δούμε πώς μπορεί αυτό να συμβεί. Μας εμφανίζει αναλυτικά τη διάρκεια, τη μορφή πηγής, την MP4. Στα δεξιά μας κάνει και το βίντεο να παίξει κανονικά. Αποθήκευση λήψης οθόνης, τραβάτε και screenshot εφόσον το θέλετε. Και σας ενημερώνει εδώ ότι που μπορείτε να επιλέξετε ποια μορφή θέλετε να έχει το βίντεο αφού το κάνουμε μετατροπή, είτε σε HD, σε DVD ποιότητα, σε τηλεόραση ποιότητα, mobile, ακόμα και 4K, εφόσον θέλουμε να έχουμε την ύψιστη ανάλυση, επιλέγουμε εμείς τη 4K. Στις ρυθμίσεις, επιλογή για κάθε βίντεο το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε, για να μην κάθε φορά επιλέγετε, φτιάχνετε τις ρυθμίσεις εξ αρχής, πατάτε OK. Στην έξοδο που θέλουμε να κάνουμε save το βίντεο, εγώ επιλέγω το desktop και πατάμε μετατροπή. Εδώ μας εμφανίζει πόση ώρα κάνει και έχουμε κάνει export και ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βίντεο της μετατροπής και όλα κομπλέ. Έχουμε όμως την επιλογή επίσης της εγγραφής, όπου κάνουμε εγγραφή μέσω ηχοσυστήματος μικρόφωνο ή ηχοσυστήματος και μικρόφωνο, να επιλέξουμε ποια περιοχή θέλουμε να κάνουμε την εγγραφή, πλήρης οθόνη γύρω από το mouse ό,τι έχουμε επιλέξει, μέσω της κάμερας μας, να εντοπίσει δηλαδή την κάμερα και να κάνουμε εγγραφή εμάς ή μόνο ήχο. Στις μορφές που βλέπουμε εδώ. Ένα πρόγραμμα της PowerSoft με πάρα πολλές επιλογές για να τις χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολύ ωραίο interface και εύκολη διαχείριση.
Το πρόγραμμα δεν είναι δωρεάν. Έχει μια δοκιμαστική περίοδο για να το χρησιμοποιήσετε. Βλέπετε την χρέωση κάθε χρόνο που μπορείτε να έχετε για να το χρησιμοποιείτε. Εφόσον λειτουργείτε επαγγελματικά, έχει και μηνιαία συνδρομή, τριμηνιαία, ετήσια και εφόρου ζωής. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μία ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι. Ένα like στο βίντεο. Σας έχω και το link από κάτω για να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε.